σε μια είδηση που μας φέρνεις από το Παρίσι και τα πατίνια τα οποία απαγορεύονται. Και μια είδηση λοιπόν, θα τολμούσα να πω περίεργη, γιατί το Παρίσι το τελευταίο διάστημα προσπαθεί έτσι, να κερδίσει το στοίχημα των αστικών συγκοινωνιών και τώρα αυτή η είδηση θεωρείται κόντρα. Ναι, η δήμαρχος η Ιταλικό ήταν και μάλιστα πολύ ψηλά, ας πούμε, η πράσινη ανάπτυξη του Παρισιού και η οικολογική, ας πούμε, πολιτική. Παρ' όλα αυτά, κάτι του Παρίσι γίνεται πρώτη με τη μεγάλη πόλη στον κόσμο, τη πρωτεύουσα. Υπήρχε κάποιες άλλες πόλεις στον κόσμο, τις πιο μικρές. Ναι. Με Ορλάνδη, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Κάποιες άλλες πιο μικρές πόλεις. Έχουν απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια. Οπότε δεν έγινε και στο Παρίσι. Μάλιστα με ψηφοφορία, με δημοψήφισμα. Και πλέον απαγορεύεται. Βέβαια στο Παρίσι επίσης κάνει ίσως εντύπωση αυτό, γιατί του χρόνου έχει την Ολυμπιάδα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες μάλλον. Οπότε θα είναι πάρα πολύ. Αναμένεται ένα τεράστιο αριθμό στους έτσι αλλιώς πολλούς τουρίστες που έχει το Παρίσι. Οπότε η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών θα ήταν μια λύση. Αλλά παρόλα αυτά απαγορεύονται. Οι εταιρείες, οι τρεις που λειτουργούσαν στο Παρίσι, ενημερώθηκαν ότι πλέον δεν θα λειτουργούν εκεί. Και οι εταιρείες διαμαρτύρονται λέγοντας ότι το δημοψήφισμα που έγινε και σε αυτό συμμετείχα πολύ λίγος αριθμός, ας το πούμε, πολιτών. Πάντως το Δωρή, κυκλοφορώντας... 7% να. Νομίζω ανθρώπων που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα. Οπότε... Κυκλοφορώντας στους δρόμους της Αθήνας, που και εδώ χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά πατίνια, βλέπω ότι έχουν ένα κίνδυνο, γιατί οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν δεν είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι σε σχέση με το πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και ποιους κανόνες κυκλοφορίας πρέπει να ακολουθήσουν. Πάντως, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κάπως. Σωστό. Επικίνδυνο στη χρήση αυτών των πατινιών. Καλά το θέτεις. Μπορούσαμε να πούμε. Να πούμε καταρχήν το εξής. Νομίζω ότι το έχετε δει και εσείς. Από την πανδημία, και δηλαδή πριν την πανδημία, υπήρχε μια έντονη χρήση, είχε γίνει μια μόδα και βλέπαμε και σε διάφορα σημεία στις περιοχές, στις γειτονιές, στις πόλεις που ήταν κατά δεκάδες τα ηλεκτρικά πατίνια και παρατημένα ή κυκλοφόρησαν τόσο ειδικά στο κέντρο της πόλης. Βλέπουμε ότι έχει ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα σημείο σίγουρα. Υπάρχει αυτό το κομμάτι, δεν υπήρχε ρυθμιστικό στην αρχή πλαίσιο, οπότε όποιος ήθελε νίκιαζε και πήγαιναν χωρίς κράνος όπως ήθελαν να οδηγούσαν κτλ. Ακριβώς γι' αυτό λόγο επειδή είχαν γίνει και κάποια ατυχήματα, νομίζω ότι μπήκαν κάποιοι κανόνες και δυσκόλεψαν ακριβώς αυτό τη χρήση τους. Όπως επίσης ξέρω ότι υπήρχε και ένα θέμα με τις εταιρείες που είχαν αναλάβει το μάζεμα των πατινιών από τα διάφορα σημεία που τα αφήναν οι χρήστες και ήταν ασύμφορο με βάση τα χρήματα που ζητούν οι εταιρείες και αυτό ίσως επίσης έχει περιοριστεί η χρήση τους. Πάντως, σίγουρα αλλά... τότε στην αρχή, όπως ανέφερες και εσύ, βλέπουμε ότι γινόταν μαζική χρήση, γιατί ήταν κάτι νέο που και οι περισσότεροι το δοκίμαζαν να δουν και τις δυνατότητές τους και τι αποστάσεις θα μπορούσαν να διανύσουν. Όμως τώρα μπορεί να έχει μειωθεί ο πληθυσμός που το χρησιμοποιεί, αλλά έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Και, ναι. και στην επαρχία, δηλαδή και τώρα στις διακοπές, στα νησιά που κάναμε έτσι μια βόλτα, βλέπαμε. Εγώ βλέπω πολύ κόσμο να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του και να έχει αφήσει τη μηχανή για τις μικρές αποστάσεις ή ακόμη και το αυτοκίνητο και να θέλει και να διαθέσει περισσότερο χρόνο στη μετακίνησή του με αυτό το μέσο. Απλά σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί δρόμοι της χώρας μας είναι επικίνδυνοι για μια τέτοια δραστηριότητα. Θοδωρή, να σε ρωτήσω, αν γνωρίζεις, όταν κάποιος κυκλοφορεί με αυτό το πατίνι στο δρόμο, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τους κανόνες που θα ακολουθούσε ένα αυτοκίνητο ή πρέπει να μπορεί να συμπεριφέρεται ως πεζός, υπάρχει... Όχι. Φυσικά, αφού παρατηρήσει και πολύ μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να χρησιμοποιεί τον κόκκο. Μάλιστα. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή. Μάλιστα. Και να έχει και σίγουρα, ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και λοιπά. Όπως θέλει να γυρίζουν κυκλοφορίες στη μέση. Πριν από μερικές μέρες. Γι' αυτό λόγο σε όλο τον κόσμο υπήρχε αυτό το θέμα και μετά την αρχική, ας το πούμε έτσι, μόδα και τα λοιπά, υπήρχαν σε όλο τον κόσμο αντιδράσεις και από τους οδηγούς αυτοκινήτων, έτσι. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε μπροστά τους να πετάγονται αυτά τα οχήματα, τέλος πάντων. Ναι. Και πολλοί το παίρνανε γιατί χωρίς να ξέρουν να το οδηγούν.
Έτσι. Οπότε είναι μια θέτημα. Απλά είναι ενδιαφέρον ότι μια μπροστά το Παρίσι το απαγόρεψε. Δείχνει τώρα μια τάση αντιστροφής.